είναι κατασκευασμένα πάρα πολλά χρόνια πριν και αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορούν να κλείσουν ούτε μία μέρα, έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από συντήρηση. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχης, τον κύριο Νίκο Κοντό. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Κοντέ. Πώς είστε? Μας ακούτε? Κύριε Κοντέ, μας ακούτε? Έχουμε ένα δευτερόλεπτο ή συνεχίζουνε? Λοιπόν, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εγώ έχω μηδενίσει. Σας ακούμε, εμείς σας ακούμε, κύριε Κοντέ. Καταφύγια μηδένισε εντελώς. Λοιπόν, κάτι γίνεται. Θα το διορθώσουμε αμέσως με τον κύριο Κοντό για να μας ακούει και εκείνος. Εμείς τον ακούμε. Εμείς βλέπουμε όμως τις εικόνες. Δείτε εδώ τώρα τι έχει γίνει, έτσι, να κατεβάζεις. Φανταζόμαστε, είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και οι χειριστές των ελικοπτέρων με τέτοιες αποστολές, γιατί δεν είναι το ίδιο να μεταφέρεις κάποια πράγματα ή ανθρώπους, τέλος πάντων, από ένα σημείο σε ένα άλλο. Και είναι πολύ διαφορετικό να μεταφέρεις τέτοια υλικά ογκώδη επάνω σε ένα βουνό, σε τέτοιο υψόμετρο, ειδικός εξοπλισμός, ειδικός τρόπος και πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλή προσοχή. Να βλέπουμε εδώ οι στέγες, οι σκεπές που και αυτές χρειάζονται επισκευές, όπως καταλαβαίνετε. Πρόβλημα με το νερό, θα το συζητήσουμε, θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λόγω της κλιματικής κρίσης, κάποτε όλα τα καταφύγια έπαιρναν νερό από τους παγετώνες, έτσι, συγκέντρωναν νερό. Τώρα έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, και το νερό δεν φτάνει για τα καταφύγια, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται και με την κλιματική κρίση. Και τώρα πια αναγκάζονται να τοποθετήσουν δεξαμενές για να μπορούν οι άνθρωποι που πηγαίνουν να διανυκτερεύσουν στα καταφύγια για να σηκωθούν πολύ νωρίς το πρωί, να ξεκινήσουν την ορειβασία, έτσι να έχουν νερό για να μπορούν να εξυπηρετηθούν, να κάνουν ένα μπάνιο, να μαγειρέψουν και όλα αυτά. Πάντως είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή επιχείρηση αυτή που στήθηκε εκεί, σε αυτά τα πολύ μεγάλα υψόμετρα στο βουνό των Θεών. Για να δούμε τώρα ο κύριος Κοντός. Κύριε Κοντέ, μας ακούτε? Σας ακούμε, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στα 2.100 μέτρα είμαστε. Σήμερα έχουμε και εμείς ζέστη. Άκουσα, είχατε ζέστη κι εσείς. Άμα εμείς έχετε... εδώ έχουμε 27 βαθμούς σήμερα. Άμα έχετε κι εσείς εκεί τόση ζέστη, καταλαβαίνετε κάτω στις πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, τι έχουμε πάθει εμείς. Ψινόμαστε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Βλέπουμε πολύ εντυπωσιακές εικόνες από μια επιχείρηση. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, γιατί χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται επισκευές. Πείτε μας λίγα λόγια για την επιχείρηση αυτή και το τι θα φτιάξετε, τι θα διορθώσετε. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι με χρηματοδότηση ομοσπονδίας και leader. Γίνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε πρόβλημα με το νερό. Έχουμε και ένα μικρό εδώ, το οποίο έχει ανέβει στο καταφύγιο. Έχει έρθει από το εξωτερικό για να ανέβει στον Όλυμπο. Τι ωραία. Κάνουμε μία μεγάλη επισκευή. Έχουμε ανεβάσει και δεξαμενές, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τα χιόνια λόγω κλιματικής αλλαγής. Δεν έχουμε χιόνια. Και δεν έχετε νερό. Εδώ δεν έχουμε ίδρυυση. Ναι, δεν έχουμε νερό, οπότε αναγκαζόμαστε να κάνουμε διάφορες πατέντες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα καταφύγια ανοιχτά. Γιατί, όπως ξέρετε, δεν είναι πόσιμο το νερό, αλλά είναι νερό που το χρησιμοποιούμε για τουαλέτα, για λάτζα και τέτοια πράγματα. Τα ελικόπτερα αυτά, κύριε Κοντέ, αυτό το ελικόπτερο που βλέπουμε, τι έχει κουβαλήσει, ποια είναι αυτά τα υλικά που ανεβάζει επάνω στα καταφύγια? Στο συγκεκριμένο καταφύγιο που είμαστε, έχει ανεβάσει πλαστικές δεξαμενές μεγάλες, 10 κυβικά η κάθε δεξαμενή. Ναι. Έχει ανεβάσει στρώματα για να κοιμάται ο κόσμος, γιατί τα αλλάξαμε, έγινε μια αλλαγή στα στρώματα. Αλλάζουμε τις κουζίνες, βάζουμε φωτοβολταϊκά, κάνουμε τζάκια, κάνουμε τέτοιες ενεργειακές. Και ενεργειακή αναβάθμιση δηλαδή. Και ενεργειακή αναβάθμιση, ναι. Τώρα για να καταλάβει κάποιος, μια τέτοια επιχείρηση, το έλεγα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ ειδικοί και χρειάζονται και εξειδικευμένοι άνθρωποι. Ακόμη από τον χειριστή του ελικοπτέρου για να κατεβάσει με ασφάλεια όλα αυτά εκεί, αλλά και για τους ανθρώπους που έρχονται να δουλέψουν εκεί. Ναι, οι χειριστές των ελικοπτέρων και οι άνθρωποι που τους ξεφορτώνουν τα πράγματα έχουν έρθει από την Ιταλία. Είναι άτομα εξειδικευμένα τα οποία δουλεύουν σε αεροδιάσωση στην Ιταλία. Και σε έργα σε μεγάλο υψόμετρο, σε καταφύγια.
Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που χρησιμοποιούν στην αεροδιάσωση, που τα τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση και για την Ελλάδα και προσπαθούμε να την αναπτύξουμε. Άρα έχουν μεγάλη εμπειρία. Έχουν μεγάλη εμπειρία. Αν δείτε πώς τα αφήνουν τα πράγματα, είναι... τι να σας πω τώρα, τα αφήνουν με χειρουργική ακρίβεια. Λειτουργούμε με πολλούς κανόνες έτσι ασφαλείας, με πολλά στάνταρ προσεκτικά, γιατί έχει και κόσμο. Όπως βλέπετε, το καταφύγιο δεν είναι κλειστό. Δεν σταματάει αυτή ποτέ, στιγμή, δεν κλείνει ποτέ το καταφύγιο. Την κάμερα, αν γυρίσει, ναι, αν γυρίσει ο περατέρ από την κάμερα, θα δείτε ότι από την άλλη πλευρά έχει κόσμο. Από την πλευρά που είμαι εγώ και σας βλέπω, περιμένουμε να έρθει ελικόπτερο για να αφήσει πράγματα και γι' αυτό έχουμε διώξει τον κόσμο. Δηλαδή από στιγμή σε στιγμή τον περιμένουμε, τον καθυστερήσαμε λίγο για τη σύνδεση μόνο. Πείτε, πόσο κόσμο έχει πάνω το καταφύγιο και πόσος κόσμος έρχεται κάθε μέρα τέτοια εποχή? Αυτή την εποχή οι διερχόμενοι είναι περίπου τα 150 άτομα. Πολύ. Τώρα έχουμε 80 άτομα τα οποία μένουν και δραστηριοποιούνται στις γύρω κορυφές. Κύριε Κοντέ, και οι άνθρωποι που έρχονται να δουλέψουν εκεί, γιατί εντάξει, έρχονται τα υλικά, κάποιοι τεχνίτες, κάποιοι μάστορες, πρέπει αυτά να τα τοποθετήσουν, κουζίνες μας είπατε, σκεπές μας είπατε, και για αυτούς είναι ειδικές οι συνθήκες. Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, είναι οι συνθήκες. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά το γνωστικό τους αντικείμενο, να μπορούν να προσαρμόζονται. Δεν είναι ότι έχουμε μηχανήματα περιόριστα, όταν χρειαστεί ένα τρυπάνι, μια ηλεκτροκόλληση, τι τέλος πάντων εργαλείο θέλουν ότι το έχουν. Οπότε πρέπει να είναι άνθρωποι εφευρετικοί, να ξέρουν πώς λειτουργούν. Είναι λίγο ιδιόρυθμες οι καταστάσεις εδώ πέρα. Να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα στα πλάνα που βλέπουμε, που μας έφερε ο Παναγιώτης Σεμερτζής από εκεί και είναι πάρα πολύ όμορφα, βλέπουμε κάτι υπολείμματα από χιόνι στις κορυφές. Αυτή είναι μια εικόνα συνηθισμένη ή έτσι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια? Ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το σημείο που σας στείλαμε είναι στην κορυφή, είναι το στεφάνι του Ολύμπου. Εκείνο το σημείο πάντα κρατάει χιόνι. Από αυτές τις χιονούρες, τα σημεία που βλέπατε με παγωμένο χιόνι, είναι τα σημεία που παίρνουμε νερό για τα καταφύγια. Αυτό ήταν το νερό μας δηλαδή. Αλλά αυτό είναι ανατολικό, όσο το χτυπάει ο ήλιος, με το χρόνο θα χαλάσει. Δεν είχαμε, αυτό είναι γούρνες μέσα στο βράχο, κυλώματα, που όταν πέφτει το χιόνι παγώνει από την ποσότητα, με αποτέλεσμα λιώνοντας τα επιφανειακά, αυτό μένει και τραβάμε νερό. Πριν από 5 χρόνια, αν έχετε πλάνο, αν βλέπατε πλάνο, θα ήταν άσπρη όλη η πλαγιά. Τώρα είναι αυτά τα ελάχιστα. Αυτή είναι η μεγάλη εδώ στο αλλαγή που λέμε. Είμαστε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη εδώ στο αλλαγή. Στο σημείο που είμαστε δεν έχει. Με την κλιματική κρίση. Εδώ δεν έχει καθόλου χιόνι. Κύριε Κοντέ, σας ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κρίση. Για τη σύνδεση, γιατί ξέρουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ξέρουμε ότι έχετε φούργες τώρα με όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και θέλουμε τη στήριξη και τη δική σας και της πολιτείας με οικονομικά έτσι κριτήρια να μας βοηθάνε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο το οικονομικό κομμάτι, για μας είναι δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον Παναγιώτη τον Σεμερτζή που με την κάμερα ανέβηκε στο ελικόπτερο για να μας δώσει όλες αυτές τις υπέροχες εικόνες από αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας να μας λέει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Το ακούμε από όλους. Τους ακούμε. Το ακούμε από αγρότες, από καλλιεργητές. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει σχετίζεται με το περιβάλλον και δεν λέει ακριβώς το ίδιο.